25η Μαΐου, η χθεσινή ημέρα, ήταν η Παγκόσμια ημέρα για τα εξασφανισμένα παιδιά. Πάρα πολλές οι περιπτώσεις και σε πανελλαδικό και σε παγκρίτιο επίπεδο. Με το χαμόγελο του παιδιού, με την επιστημονική κοινότητα του χαμόγελου του παιδιού, να προχωρά στην δημοσιοποίηση των παρεμβάσεων και των δράσεων και του συνόλου του σχεδιασμού και του συνολικού σχεδιασμού που έχει εκπονήσει τα τελευταία 20 χρόνια, με φόντο από τη μία την πρόληψη και από την άλλη την αντιμετώπιση του φαινομένου της εξαφάνισης παιδιών. Εγώ να αναφέρω ότι το χαμόγελο του παιδιού έχει διαχειριστεί 2.018 εξαφανίσεις παιδιών και εφήβων, έχει διαχειριστεί περισσότερες από 100.000 κλήσεις στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα εξαφανισμένα παιδιά και την εξαφάνιση 213 ενηλίκων, δηλαδή από 18 έως και 60. Θέλω λίγο να πραγματοποιήσουμε μία σύνδεση με την κυρία Φωτεινή Παπαδάτου, την ψυχολόγο του Χαμόγελου του Παιδιού, περισσότερο, για να ρίξουμε φως στη διαδικασία την οποία ακολουθεί το Χαμόγελο του Παιδιού από τη στιγμή που δέχεται μία κλίση μέχρι την διαχείρισή της και την διαχείριση ενός περιστατικού εξαφάνισης. Κυρία Παπαδάτου, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που δίνεται βήμα στο να αναδειχθεί και αυτή η πολύ σοβαρή ενότητα που αφορά τα παιδιά, το κομμάτι των εξαφανίσεων. Το χαμόγελο του παιδιού λειτουργεί την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα εξαφανισμένα παιδιά και υπάρχει μια εξαιρετική σημασία στο ότι είναι Ευρωπαϊκή Γραμμή, γιατί σκεφτείτε ότι πολλές φορές αρκετά παιδιά φυγαδεύονται στο εξωτερικό. Οπότε είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να υπάρχει συνεργασία μεταξύ μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και με άλλες χώρες, προκειμένου να μπορεί να δοθεί η κατάλληλη βοήθεια και να υπάρχει φυσικά, γιατί πίσω από τη γραμμή υπάρχει και μια συνεργασία φορέων και υπηρεσιών. Οπότε είναι εξαιρετικά σημαντική η λειτουργία αυτής της γραμμής για τη χώρα μας. Και παράλληλα, βέβαια, λειτουργεί το χαμόγελο του παιδιού και την γραμμή για τους εξαφανισμένους ενήλικες 10-17. Ωραία, να τα βάλουμε σε μία σειρά. Γραμμή... Δέχεστε μία κλίση, ναι, από ποιον και για ποια περιστατικά, λίγο να καταλάβει και ο κόσμος. Δηλαδή, εξαφανίζεται ένα παιδί, χάνουμε ένα παιδί, παίρνουμε το χαμόγελο του παιδιού, προηγείται κλίση στην αστυνομία, το χαμόγελο του παιδιού ενημερώνει την αστυνομία. Για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Βεβαίως. Είμαστε ούτως ή άλλως σε απόλυτη συνεργασία με τις αρχές. Οπότε, όποια ενέργεια χρειάζεται να γίνει από τους γονείς ή από οποιοδήποτε συγγενικό πρόσωπο, θα ενημερώσουμε και θα κατευθύνουμε. Θεωρώ σημαντικό να γίνει μια κλίση στο χαμόγελο του παιδιού, γιατί υπάρχει ένα εξειδικευμένο προσωπικό πίσω από αυτές τις γραμμές. Υπάρχουν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί που διαχειρίζονται καθημερινά τέτοια περιστατικά στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα εξαφανισμένα παιδιά. Οπότε, οι άνθρωποι αυτοί είναι κατάλληλα καταρτισμένοι να κατευθύνουν με κατάλληλο τρόπο, πάντα με κατανόηση, με προσπάθεια έτσι αποφόρτισης και ανακούφισης, τους γονείς, ειδικά που καταλαβαίνετε πόσο σοκαριστική μπορεί να είναι αυτή η εμπειρία, να τους κατευθύνουν κατάλληλα για τις ενέργειες. Οπότε στην πρώτη κλίση απαντούν οι άνθρωποι του χαμόγελου, οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί που θα δώσουν τις πρώτες οδηγίες και τις πρώτες κατευθύνσεις και παράλληλα θα θέσουν σε λειτουργία ένα μηχανισμό, δηλαδή είναι νομίζω εξαιρετικά επίγον να διελευκάνουμε μέσα μας ότι ένα παιδί που έχει εξαφανιστεί από τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι άκρως αναγκαίο να έχουμε υπόψη μας να ειδοποιήσουμε είτε το χαμόγελο είτε τις αρχές, γιατί κανένα παιδί που εξαφανίζεται δεν είναι ένα παιδί που δεν είναι σε κίνδυνο. Δηλαδή κάθε εξαφάνιση μπορεί να είναι μια πολύ επικίνδυνη εξαφάνιση. Ακόμα και για δευτερόλεπτα, ξέρουμε, ένα παιδί που μπορεί να απομακρυνθεί από τους γονείς μπορεί να βρεθεί σε κίνδυνο είτε να τραυματιστεί είτε να το απομακρύνουν. Στη συνέχεια, σίγουρα πρέπει να ενημερωθούν οι αρχές. Οπότε, σε συνεργασία με το χαμόγελο, ενημερώνονται οι αρχές. Διερευνούμε τις πληροφορίες και στη γραμμή έπειτα μπορούν να καλέσουν και άνθρωποι για να δώσουν πληροφορίες. Ακολουθείται μια διαδικασία βάσει των ευρωπαϊκών προτύπων και των διεθνών προτύπων και σε περιπτώσεις που κρίνεται απόλυτα αναγκαίο σε συνεργασία συνήθως και με την οικογένεια και με τους αρμόδιους εισαγγελείς, μπορεί επίσης να βγει και ο συναγερμός, το Amber Alert, όπου ενημερώνεται πλέον ολόκληρη κοινότητα ότι υπάρχει ένα παιδί που αγνοείται. Και πραγματικά η σημασία αυτού του συναγερμού έχει αναδειχθεί για το πόσο
Αποτελεσματική είναι. Ξεκίνησε από την Αμερική, για όσους δεν το γνωρίζουν, από ένα παιδί που είχε χαθεί. Οι γονείς από μόνοι τους κινητοποιήθηκαν να βάλουν φωτογραφίες στους δρόμους, να βάλουν φωτογραφίες στα κυβότια του γάλακτος, στα κουτιά του γάλακτος. Και σιγά σιγά είδαν ότι αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί πολλοί άνθρωποι μπορεί να δουν ένα παιδί, αλλά να μην ξέρουν ότι αυτό το παιδί αγνοείται. Επειδή κάθε λεπτό μετράει αρνητικά προς τη ζωή ενός παιδιού, είναι σημαντικό όσο περισσότεροι άνθρωποι να ενημερωθούν, αν γνωρίζουμε ότι είναι ένα παιδί που είναι σε κίνδυνο. Δηλαδή, έχουμε πληροφορίες ότι μπορεί να έχει απαχθεί, έχουμε πληροφορίες ότι μπορεί να προσπαθεί κάποιος, ας πούμε, να το απομακρύνει από τη χώρα μας, ότι είναι ένα παιδί που ίσως λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, έχει προβλήματα υγείας, έχει κάποια αναπηρία. Οπότε όλα αυτά παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο να ενεργοποιηθεί αυτό. Για ποιους λόγους τώρα φτάνουμε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού και του συναγερμού, για ποιους λόγους ένα παιδί εξαφανίζεται? Αυτό που βλέπουμε από τη δική μας εμπειρία είναι ότι και φέτος και το 2023 τουλάχιστον μέχρι τώρα, το προφίλ των παιδιών που εξαφανίζονται, δηλαδή τα αγνοούμενα παιδιά στην Ελλάδα, είναι εφηβικής ηλικίας, συνήθως κορίτσια, που προσπαθούν να απομακρυνθούν λόγω προβλημάτων μέσα στην οικογένεια. Οπότε είτε οι σχέσεις είναι πολύ δυσλειτουργικές, είτε υπάρχει ενδοοικογενειακή βία, είτε παράλληλα με αυτά τα προβλήματα μπορεί να υπάρχει η σύναψη κάποιας σχέσης, για παράδειγμα, οπότε αναζητά το παιδί ίσως μια διέξοδο σε όλο αυτό που αντιμετωπίζει, και φυσικά από περιστατικά κακοποίησης, και μπορεί όλα αυτά να συνυπάρχουν. Συνήθως λοιπόν είναι εφηβικής ηλικίας παιδιά τα οποία προσπαθούν να απομακρυνθούν από ένα πολύ τραυματικό περιβάλλον. Στην Ελλάδα δεν έχουμε τόσες πολλές απαγωγές από τρίτα πρόσωπα, έως μηδαμινές, τουλάχιστον από αυτά που καταγγέλλονται και στην αστυνομία. Οπότε το μεγαλύτερο φαινόμενο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι τα παιδιά εφηβικής ηλικίας που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν έτσι κάποια προβλήματα ή να απομακρυνθούν από κάποια προβλήματα. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με το μέλλον, με τα επόμενα χρόνια, πώς μπορούμε και ποιες προϋποθέσεις πρέπει να διαμορφωθούν προκειμένου να περιορίσουμε το φαινόμενο της εξαφάνισης παιδιών? Λειτουργεί ο μηχανισμός, λειτουργεί ο συναγερμός, αλλά μακάρι να μην έχουμε άλλα περιστατικά και να πάψει και τη λειτουργία ο γενικότερος συναγερμός και σχεδιασμός. Εγώ αυτή τη άποψη είμαι. Πολύ σωστά, και η μεγαλύτερη επένδυση μιας κοινωνίας νομίζω μπορεί να είναι στην πρόληψη, όπως τονίζει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Το χαμόγελο του παιδιού λειτουργεί πολύ και στο κομμάτι της πρόληψης, οπότε και μέσα από τη γραμμή, την Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή, ίσως για τα παιδιά 1556, που μπορεί κάθε γονιός, κάθε οικογένεια, παιδιά να απευθυνθούν εκεί για κατευθύνσεις, για βοήθεια, για συμβουλευτική υποστήριξη. Επίσης, το να είμαστε πολύ καλά ενημερωμένοι, οπότε κάνουμε και πολλά προγράμματα επιμόρφωσης για γονείς, για επαγγελματίες, αλλά και για τα ίδια τα παιδιά, στο τι να κάνω εάν το παιδί μου αγνοείται, πώς να κινηθώ, ποιες είναι οι σωστές κινήσεις. Και επίσης να γνωρίζουμε και τα εργαλεία, γιατί όλοι εμείς οι πολίτες μπορούμε να συμμετάσχουμε στο Amber Alert. Με ποια έννοια? Ότι μπορούμε να εγγραφούμε και να μας έρχονται μηνύματα, μπορούμε να παρακολουθούμε τα social media και την ιστοσελίδα του χαμόγελου, οπότε να βλέπουμε τα παιδιά που αγνοούνται. Μπορούμε να κατεβάσουμε το Missing Alert στο κινητό μας, οπότε να είμαστε κι εμείς ενεργοί, γιατί μπορεί πραγματικά κάποιος ή κάποια από εμάς να δει αυτό το παιδί, αυτό το πρόσωπο που αγνοείται. Οπότε με όλους αυτούς τους τρόπους νομίζω ότι μπορούμε ίσως να αποτρέψουμε ή να βοηθήσουμε σε κάποια εξαφάνιση. Μάλιστα. Ψυχραιμία χρειάζεται. Θέλω λίγο να κλείσουμε λίγο με αυτή την ψυχραιμία που χρειάζεται και σωστή διαχείριση σε αυτά τα πρώτα λεπτά που εντοπιστεί, που καταλάβουμε ότι ένα παιδί βρίσκεται σε κίνδυνο. Φαντάζομαι συμφωνείτε σε αυτό. Απόλυτα, και θα ήθελα να τονίσω σε όσους και όσες μας βλέπουν ότι δεν χρειάζεται κάποιος γονιός να αντιμετωπίζει μια τέτοια κατάσταση μόνος του. Γνωρίζουμε πραγματικά από την εμπειρία μας πόσο σοκαριστικό, πόσο αποκαρδιωτικό, συγκλονιστικό είναι για τη ζωή ενός γονιού, έστω και για 5 δευτερόλεπτα που μπορεί να χάσει τα μάτια του ένα παιδί. Πραγματικά είμαστε στο πλευρό τους, ανά πάση στιγμή να διαθέσουμε όλες μας τις δυνάμεις. Μάλιστα. Προκειμένου να βρεθεί μια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Κυρία Παπαδάτου, σας ευχαριστώ θερμά για την τοποθέτησή σας. Καλό απόγευμα. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.